Είπε πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, ο Δήμαρχος ότι Γέργερ είναι ένα χωριό μονιασμένο, αγαπημένο. Ο ένας συμμετέχει στη χαρά και στη λύπη του άλλου. Έτσι είναι όλα τα ριζίτικα χωριά, αλλά και πάρα πολλά χωριά του κάμπου. Και έτσι πρέπει να τα ξανακάνουμε τα χωριά, να συμμετέχουν. Αυτό όμως που συνέβη για αυτή την εκπομπή, θα δείτε τώρα πόσοι άνθρωποι από το χωριό έτρεξαν σε αυτή την εκπομπή και πόσοι άλλοι ήθελαν να έρθουν, αλλά μου είπαν ότι δεν μπορώ. Μία κουβέντα να πω, θα με πάρουν τα κλάματα. Θα πάει το μικρόφωνο αριστερά από τον κύριο Μανασάκη. Θέλω να μου λέτε το όνομα, τι σχέση έχετε με το ΣΥΦΙ και, μια κουβέντα. Ναι, καλησπέρα. Η κάμερα σας είναι αυτή απέναντι. Εγώ είμαι ο Ξημεράκης ο Δημήτριος, είμαι πρώτος ξάδερφος του ΣΥΦΙ. Είχα την τύχη με το ΣΥΦΙ να ζήσουμε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μαζί, όλα τα παιδικά μας χρόνια. Και αν έχω χρόνο... Όχι, τώρα δεν έχουμε αυτή την ώρα, μετά. Μόνο να πάει το μικρόφωνο δίπλα. Καλησπέρα, είμαι ο Προκοπάκης ο Γιώργος. Ναι, Γιώργο. Ξάδερφος του ΣΥΦΙ. Καλησπέρα, λέγομαι Σωμαρακάης Γιώργος. Μην βιάζεστε, μόνο για να προλαβαίνουμε. Είμαι δεύτερος ξάδερφος του ΣΥΦΙ και τον εκτιμούσα πάρα πολύ για αυτό που ήταν γενικά. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Λέγομαι Καλαϊτζάκης Βαγγέλης, πρώτος ξάδερφος του ΣΥΦΙ. Καλησπέρα, είμαι ο Προκοπάης ο Μανώλης, πρώτος ξάδερφος του ΣΥΦΙ. Καλησπέρα και από μένα, είναι η γυναίκα του πρώτου Μανιψά. Καλησπέρα, Κουτεντάτσα Μανούιλ ονομάζομαι, είμαι δεύτερος ξάδερφος της γυναίκας του. Καλησπέρα, Μανώλης Χατζογεννάκης ονομάζομαι, είμαι πρώτος ξάδερφος της γυναίκας του. Καλησπέρα. Γιώργος Σακεδάκης ονομάζομαι και είμαι φίλος και συγγενής του ΣΥΦΙ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Παναγιωτάκης Μιχάλης, είναι δεύτερος ανιψός μου. Καλησπέρα σας. Παναγιωτάκης Κωνσταντίνος, δεύτερος ξάδερφος του ΣΥΦΙ. Καλησπέρα και από μένα. Λέγομαι Καψάλης Σταύρος και είμαι με τη Μαρίκα και με τον Στέφανο πρώτα ξαδέρφια. Καλησπέρα, Ξημεράκης Γιώργος λέγομαι και είμαι, είμαι ξάδερφος της μητέρας του ΣΥΦΙ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που ήρθατε. Ειλικρινά σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου. Αυτοί είναι οι φίλοι που θα μιλήσουν. Τηλεφωνικά θα παρέμβει ο τέος υφυπουργός Αμήνης, ο καλός φίλος ο Δημήτρης ο Αποστολάκης, θα παρέμβει ο Γιάννης ο Κονταράκης, ένας σμήναρχος που σαν διοικητής σε μια κατηγορία αεροπλάνων είχε το ΣΥΦΙ, μιλάει με τα καλύτερα λόγια και εκείνος, και θα παρέμβει, και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα και εκείνον, ο Δημήτρης ο Βιδάκης. Ο Δημήτρης ο Βιδάκης υπήρξε όλα τα χρόνια της θητείας του ΣΥΦΙ, υπήρξε ο διοικητής της σχολής Ικάρων, αντιπτέραρχος, υπτάμενος εν αποστρατεία αυτή την ώρα, και θέλω να τον ευχαριστήσω και εκείνον. Θα ακούσετε να μιλάει με την διάθεση που μπορεί να μιλήσει μόνο ένας γονιός για το παιδί του. Αυτοί οι άνθρωποι θα παρέμβονται και θέλω να πιστεύω ότι η βραδιά θα φορτιστεί και ιδιαίτερα με ένα βίντεο που έχει ετοιμάσει η Μαρία από την ζωή, ό,τι μπορέσαμε στοιχεία να μαζέψουμε από τον πατέρα του ΣΥΦΙ. Πάω όμως στη ζυγιά των οργάνων που είχαμε την έγκριση του Στέφανου να είναι απόψε κοντά μας. Είναι ο Τριαντάφυλλος, ο Στεφανάκης στη Λύρα. Καλώς όρισες, Τριαντάφυλλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι κοντά. Αριστερά του ο Γιώργος ο Φραγιαδάκης, ένα λαγούτο, πολύ καλό, καλώς όρισες. Σε ευχαριστώ και σένα. Δίπλα του ο Μύρος ο Φραγιαδάκης. Καλησπέρα. Μύρο, καλώς όρισες. Τα κρουστά ο Μύρος. Από τη δεξιά πλευρά του Τριαντάφυλλου ο Νίκος ο Φραγιαδάκης. Καλησπέρα. Νίκο, καλώς όρισες. Και
Ο Άρης ο Κουτεντάκης θα είναι στην κιθάρα απόψε. Καλώς όρισες, Άρη. Να πούμε ότι έχετε σχέση και με το χωριό εσείς. Άρη, από πού είναι η καταγωγή σου? Θείος σου ήταν ο Στέφανος. Οι Φραγιαδάκηδες, ναι. Λοιπόν. Ο Νίκος είναι χωριανός του Σύφη. Ο Νίκος. Και εγώ και εγώ χωριανός και συγγενής. Να σταθώ μισό λεπτό πάνω. Ναι, ναι, ναι. Με το Σύφη είμαστε φίλοι, κάνουμε πάρα πολύ παρέα. Μαζί στα γλέδια, μαζί στις παρέες. Και βρίσκομαι στη θέση τώρα. Μεγάλη προσπάθεια και μεγάλη δύναμη μου έδωσε ο πατέρας του Στέφανος Αναστασέλης. Να σε καλά. Να σε καλά. Δυστυχώς δεν μπορούμε, κυρίες και κύριοι, τώρα, γιατί πρέπει να πάμε με διαφημίσεις να δούμε το βίντεο. Μην αλλάξετε κανάλι. Μόλις επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις θα ξεκινήσουμε με αυτό το βίντεο. Που θέλω να ευχαριστήσω και τον δημοσιογράφο τον Γιώργο το Λαμπράκη που βοήθησε, αλλά κυρίως τη Μαρία τη Βλαχάκη, γιατί το έφτιαξε. Εγώ το είδα και ομολογώ ότι συγκλονίστηκα. Μην αλλάξετε, παραλαμβάνω, κανάλι. Σε λίγο ξανά κοντά σας. Λάγους. Όταν έπεσε το αεροπλάνο του. Είναι απόψε κοντά μου και ο δήμαρχος του τέως Δήμου Ρούβα, ο καλός μου φίλος ο Φανούρης ο Οικονομάκης, είναι ξαδέλφια και συγγενής του, του αξέχαστου Σύφη, από την Γέργερη, και στη ζυγιά των οργάνων έχω τον Τριαντάφυλλο τον Στεφανάκη και τους Φραγκιαδάκηδες, τον Γιώργο, τον Μύρο και τον Νίκο και τον Άρη τον Κουτεντάκη. Μαντινάδα που πάνω της θέλουμε να πατήσετε και να με γράψετε μια δική σας είναι πάνω από τη Γέργερη στου Ρούβα το δασάκι. Θα φτερουγίζεις πάντοτε Σύφη Αναστασάκη. Μια μαντινάδα του Σίμη Σακογιώργη. Πριν πάμε να δούμε το βίντεο, να διαβάσω τρεις μαντινάδες που μου είπε πριν από λίγο ο καλός φίλος ο Ζερβακάκης ο Μανώλης, που τις έδωσε ο πατέρας του Σύφη, ο Στέφανος ο Αναστασάκης ο Λεγουτιέρης. Σ' αναζητούνε οι ουρανοί, λέει ο Στέφανος, ο πατέρας, επαναλαμβάνω, του Σύφη. Σ' αναζητούνε οι ουρανοί, βρυχάται η γης ακόμα, μάχεται και κρατά σφιχτά του αετού το σώμα. Διάδρομο της προσγείωσης έκαμα την καρδιά μου, αεροπλάνο η σκέψη μου και φέρνω σε κοντά μου. Κάνω τη σκέψη διάδρομο, να'ρθει να κάτσει απάνω, βρούχος γρικό, μα δε θωρώ να έρχεται αεροπλάνο. Πάμε τώρα να δούμε το βίντεο που ετοίμασε η Μαρία Ιβλαχάκη. Να μην φάνουμε δάκρυα, φωνές να μην κουστούν. Για λέξη κλένετσα εις τους που φεύγουν σαν πετούν. Χρυσέ μου έρθε τη δύναμη την είχε στην ψυχή σου. Γιατί πως τα ύψη του λαλούν άφηξε στην νοή σου. Σε ποιο αεροδρόμιο να στέκω να ανημένω. Μήπως και εδώ το Σύφη μας, τον αρκοχαμένο. Στη φωνή. Και κάθε βράδυ θα κοιτώ ξανά
Στο σπαθί ο χάρος δεν ξανίγει. Ανεπονούν οι ζωντανοί για εκείνο που θα νίγει. Σαν το σύννεφο φεύγω πετάω. Έχω φίλο τον ήλιο Θεό. Με του αγέρα το νέκταρ μεθάω. Αγκαλιάσω και γη κι ουρανό. Και χωρίς τα φτερά δε το γαλάζιο ζεστή αγκαλιά. Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά. Αγκαλιάζω και γη κι ουρανό.